Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι των comics και του MyComicGR, εδώ είμαστε με ένα άλλο μας βίντεο. Καλοκαίρι, Αύγουστος. Το καλοκαίρι καλά κρατεί, αγαπητοί μου φίλοι, με τα διάφορα ευτράπελα έξω. Εμείς το χαβά μας εδώ τα comics. Έχω εδώ διάφορα comics τα οποία θα τα ενώσουμε με τα διάφορα που θα λέμε. Όλα είναι μαζί τους σχετικά. Λοιπόν, έχω και σχόλια εδώ να σχολιάσουμε. Σχόλια που θα σχολιάσουμε. Αρχινάμε τούτο εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, το οποίο τι είναι? Είναι το νούμερο 1 τεύχος. Νούμερο ένα τεύχος του Black, του δημοφιλούς αυτού περιοδικού, έτσι, των αγοριών από τη δεκαετία του 70-80, αλλά και ακόμα πιο παλιά, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι, ακόμα πιο παλιά. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το πρώτο τεύχος, το οποίο όπως βλέπετε και εδώ πέρα είναι του 1969. Τέτοια εποχή λοιπόν, τον Ιούνιο, αρχές του καλοκαιριού του 1969, έτσι. Και όπως βλέπετε αυτό το τεύχος, το οποίο από ό,τι έχω ακούσει, αγαπητοί μου φίλοι, από τον κύριο διευθυντή του MyComicGR, τον κύριο Κωστή. Εγώ είμαι ο Κώστας, αυτός είναι ο Κωστής λοιπόν, που ασχολείται με τέτοια, κάνει συλλογή, παίρνει, βρίσκει άλλα, κάνει τα διπλά, πουλάει τα διπλά, προσπαθεί να μεγαλώσει η συλλογή του. Λοιπόν, μου στείλε αυτό προς επισκευή. Δεν ήταν στην κατάσταση που το βλέπετε, έτσι, είναι τώρα, είναι σε καλή σχετικά κατάσταση, αξιοπρεπής θα έλεγα, ορίστε. Εντάξει, λοιπόν, ήταν και αυτό. Είχε τα προβλήματα, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι, της ηλικίας, αφού είναι, το είπαμε, είναι κοντά 30-50 χρονιών παλιό. Δηλαδή, ένα παιδί που το πήρε τότε και ήταν 12 χρονών, είναι τώρα, αυτό είναι δηλαδή για τους 60-65 χρονών. Αυτοί που είναι μεγαλύτεροι από μένα κατά 5-10 χρόνια, αγαπητοί μου φίλοι, παίρνανε αυτό το περιοδικό. Λοιπόν, αυτό το περιοδικό λοιπόν δεν ήταν έτσι. Είχε εδώ πέρα από την κακή αποχήθευση, εδώ βλέπετε. Κακή αποθήκευση, είχε σκουριασμένα, έτσι, τα πιαστηράκια στη μέση, να τα, έχω βάλει καινούργια, όπως βλέπετε, τα ίδια ακριβώς, στην ίδια θέση, και τώρα είναι γερό και ωραίο, μπορεί να ανοιχτεί, βλέπετε, αξιοπρεπώς, μπορεί να διαβαστεί, ορίστε, που ήταν και λερωμένο το εξώφυλλό του. Κοιτάξτε τώρα το εξώφυλλό του για το 1969, νούμερο 1, νούμερο 1 τεύχος, το οποίο σας είπα έχει ιδιαίτερη αξία, έχω ακούσει ότι ζητάνε και 400 ευρώ, έτσι, μερικοί για να τα αγοράσουν. Από 400, μάλιστα, αγαπητοί φίλοι, ζητάνε ένα σωρό λεφτά, μπορεί και 500 ευρώ, δεν ξέρω πόσο πιάνει αυτό, πόσο μπορεί να πουληθεί, έτσι, αυτό το μικρό τευχάκι που βλέπετε, νούμερο 1 μπλεκ. Λοιπόν, κοιτάξτε τι είχε εδώ πέρα, να τα, έψαξα να τα βρω, να τα σάπια δικά του. Έτσι αφήνει, κοιτάξτε, αφήνει στο δάχτυλό μου, είναι σάπιο εντελώς, κοιτάξτε, έτσι, να το, διαλύθηκε, κοιτάξτε, διαλύεται σε κομμάτια, είναι εντελώς σάπια, ήτανε από την υγρασία, έτσι, κοιτάξτε, κοιτάξτε πώς γίνεται. Λοιπόν, να τα πετάξουμε γιατί γέμισε ο τόπος εδώ πέρα κομμάτια, ορίστε. Λοιπόν, βάλαμε καινούργια. Λοιπόν, αυτά όλα υποφέρουν εδώ πέρα στη ράχη. Σαπίζει η ράχη, αγαπητοί μου φίλοι. Σαπίζουν και τα πιαστηράκια εδώ από την υγρασία. Κακή αποθήκευση. Πρέπει αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, να τα φυλάτε μακριά από υγρασία. Να μπαίνουν σε κουτιά που να έχουν δεξιά-αριστερά φελιζόλ. Και εκεί που θα τα βάλετε, να μην είναι σε μέρος με υγρασία. Αν είναι, θα βάλετε στους τοίχους φελιζόλ και κάτω. Να μην ρουφάνε νερό, γιατί αλλιώς σαπίζουν, αγαπητοί μου φίλοι. Το χαρτί είναι ευαίσθητο. Έτσι, λοιπόν. Αυτά λοιπόν, όπως βλέπετε το ωραίο αυτό τεύχος, το επισκεύασα τις λίγες φορές που είχε, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως βλέπετε, έτσι, το νούμερο 1 τεύχος Black. Το βάζουμε σε μια ωραία θήκη που ήταν ήδη και εύκολα μπαίνει και εύκολα βγαίνει και χωρίς να τραυματίζεται και φυλάγεται και ωραία. Ορίστε, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό το ωραίο τεύχος, έτσι, το ιστορικό, νούμερο 1 Black. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό αφού το είδαμε, για το δίκαιο ιδιοκτήτης του τι ωραίο έγινε, έτσι αξιοπροπέστατο και ωραία, και δεν νομίζω να έχουν πολύ σε τόσο καλή κατάσταση αυτό το νούμερο 1 τεύχος, έτσι να είναι γερό, αξιοπρεπές και εμφανίσιμο εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και πάμε σε σχόλια, έχω σχόλια αγαπητοί φίλοι, δεν έχω φέρει τα κόμιξ που παίζουν στα περίπτερα, για να πείσω το λόγο, να, σήμερα βγαίνει το καινούργιο, εγώ έχω πάρει αυτά, έχω χάσει και ένα, έτσι, κάποιοι άλλοι φίλοι πολύ ωραίοι, μικρότεροι από μένα, κάνουν βίντεο με ό,τι μέσα διαθέτουν, με ωραία τίμια βίντεο, και λέω καθένα την άποψή τους και είναι πολύ ευχάριστοι σε αυτά που λένε, γιατί έχουν το στυλ και το
τη νότα τη νεανική. Εγώ, όπως βλέπετε, είμαι πιο όριμος και τα λέω διαφορετικά. Αυτοί τα λένε πολύ πιο νεανικά και είναι ευχάριστα. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε λοιπόν σε αυτούς τους φίλους, τα παρουσιάζουν πιο εκτενέστερα, τα είδαμε κι εμείς, δείχνουν και τα καινούργια και τα λοιπά. Άμα μπορέσω, ίσως στο επόμενο βίντεο να φέρω τι παίζει από τα περίπτερα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα σχόλιο. Καλησπέρα φίλε μου, εδώ και χρόνια αναζητώ παντού το νέο Mickey Mouse καθημερινής, το τεύχος 10, νύχτα των εξωγήνων. Σε περίπτωση που το έχεις, εκλιπαρώ να το πουλήσω, μου δώσει μεγάλη χαρά, έχω σαρώσει και δεν έχω χωρίς αποτέλεσμα. Είμαι διαθυμένος να δώσω μέχρι και 230 και να το αποκτήσω. Περίπτωση και λοιπά, έχει και το email του κτλ. Εγώ λοιπόν σε αυτό το φίλο, επειδή εγώ δεν έχω κανένα, όπως καταλαβαίνετε, comics αγαπητοί φίλοι τέτοιο, το στείλα, το έκανα προώθηση στον διευθυντή του MyComics.gr, διευθυντή το λέω κοροδευτικά, φιλαράκος είναι που έχουμε μαζί το MyComics, την πλάκα μας κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή αυτός είναι πιο οργανωμένος, ασχολείται, εγώ σας είπα δεν έχω συλλογή, λοιπόν το έχει το τεύχος. Τώρα δεν ξέρω τι έκανε με τον άνθρωπο, αν ήρθε σε συνεννόηση, αλλά θέλω να σου πω, αυτό εδώ επιβεβαιώνει αυτό που σας έλεγα αγαπητοί μου φίλοι, ότι τα καινούργια κόμιξ, επειδή δεν τα αγοράζουν πολύ, κοιτάξτε τώρα αυτό εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, που σας έδειξα πριν, είναι του 1969, έτσι, και παρόλα αυτά υπάρχει, βρέθηκε και υπάρχουν και άλλα τεύχη, έτσι, παρόλο που το αναζητάνε πολύ, γιατί το είχαν αγοράσει πολύ τότε, παρόλο που ήταν το νούμερο ένα τεύχος, έτσι. Μετά τα επόμενα, τα μεταγενέστερα που είχαν μεγαλύτερες πωλήσεις, είναι πολύ πιο φτηνά, έτσι, και επίσης, παρόλο που τα κυνηγάνε και τα αγοράζουν πολύ, γιατί υπάρχουν πολλά. Τώρα αυτό εδώ το νούμερο 10 που ο φίλος εδώ ψάχνει να βρει τις καθημερινές, εκτιμά ότι είναι γύρω στο 2014, εκεί πέρα ή 2015 το πολύ, τεύχος, έτσι, σχετικά καινούριο. Έτσι κι όμως παρόλα αυτά αγαπητοί φίλοι δεν μπορεί να το βρει, έχει οργώσει όλα τα περίπτερα, τα παλαιοπολία, έχει μέσα σε φόρουμς διαδικτυακά με άλλους φίλους ρωτήσει, ζητήσει και δεν το έχει κανένας, αν είναι δυνατόν. Κι όμως αγαπητοί φίλοι και είναι διαθετημένος, κοιτάξτε, δίνει 200 ή 300. Δηλαδή μπορεί κάποιος να του πει φίλε το έχω εγώ και σου δω 300 ευρώ και αυτός είναι διατημένος να τα δώσει. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, έχει επιβδίσει ο άνθρωπος. Έτσι, που σημαίνει λοιπόν ότι πολλά από τα καινούργια τεύχη που είχα πει εγώ, όπως σας είχα πει, επειδή δεν θα έχουν πολλές πωλήσεις, αν κάποιος τα ψάχνει δεν θα μπορεί να τα βρει. Αυτό είναι μια επιβεβαίωση αυτών που έχω ξαναπεί. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε, να το τεύχος αυτό, έτσι. Αυτό είναι το τεύχος, το έχει ο κύριος διευθυντής. Τώρα δεν ξέρω τι έκανε. Δεν ξέρω τι έκανε, αν ήρθε σε συνεννόηση με τον άνθρωπο αυτόν κτλ. Από ό,τι μου είπε, είμαι πολύ διαθετημένος, μου λέει με 200 ευρώ να το δώσω, ένα και μοναδικό έχω. Άμα δεν ξέρω αν ήρθε σε συμφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ενδιαφέρον το όλο ή όλη αυτή, όλο αυτό το σχόλιο του φίλου. Να είναι καλά. Λοιπόν, εδώ παρακάτω ένα άλλο σχόλιο. Πω Κώστα, απευθύνεται σε μένα αυτό το παλιό ισχυρογνώμη σε ένα βίντεο που λέω για κάποιον, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία, που αναφέρεται κλπ. Θέλω να τον πιάσω, του σπάσω τη μούρη, υπάρχει τίποτα χειρότερο στο YouTube από του ισχυρογνώμονε. Εδώ αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε, πήρα σαν λαβία αυτό το βίντεο να σα πω ορισμένα πράγματα. Αν υποθέσουμε ότι διαφωνούμε με κάτι, παραδείγματος χάρη, εγώ λέω ότι μου αρέσει αυτό το κόμικ και εσένα δεν σου αρέσει, σταματάει εκεί πέρα. Δεν καθόμαστε να έρθουμε σε αντιπαράθεση, όχι μόνο σε θέμα κόμιξ, αλλά και σε οτιδήποτε. Σε θέμα ιδεολογία, σε θέμα άποψη, σε οτιδήποτε. Προσπερνάτε το βίντεο, αν πιστεύετε ότι αυτά που λέει εκείνος που βλέπετε το βίντεο δεν σας ταιριάζουν ή είναι, ξέρω εγώ, παραμύθια ή είναι αντίθετα από τις απόψεις σας ή οτιδήποτε, έτσι, αφού πιστεύετε ότι είναι έτσι τα πράγματα και την έχετε ψάξει καλά, μην καθέστε ούτε να αντιθείτε σε αντιπαράθεση και πάνω απ' όλα μην κάθεστε να οργίζεστε, έτσι, δεν υπάρχει κανένας λόγος για οργή, είναι μια αντίθετη άποψη, εντάξει, είναι σεβαστή, αλλά δεν είναι όμως δεκτή, έτσι θα σκέφτεστε, εντάξει αγαπητέ φίλε, όποιος είσαι, με αυτά που λες, παραμύθια λες, δεν μου αρέσουν, παραδείγματος χάρη που λέγα εγώ για τα ιταλικά, τα καινούργια, ότι δεν μου αρέσουν και πέφτανε όλοι απάνω, είχε τον Ντόν Ρώσα, δεν είναι κάτι σοβαρό σε σχέση με τον Καρλ Μπάρξ, γινόταν ένας χαμός, χωρίς να υπάρχει λόγος. Αν νομίζεις, εντάξει, δεν μου δίνει σημασία ή εν πάση περιπτώσει από αυτά που λέει κανείς κρατάμε αυτά που μας αρέσουν ή αυτά που είναι ενδιαφέροντα και τις άλλες τις μπουρδες και τις αερολογίες που μπορεί να λέει, έτσι, και τις μπουρτσάλες, μπουρτσάλα, μπουρδα και αερολογία, δεν τους δίνουμε σημασία, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να συμφωνούμε με όλους. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να οργιζόμεστα. Οπότε εδώ πέρα τώρα δείχνω τόση ώρα, τι δείχνω, κάτι τέτοια αμερικάνικα Wonder Woman.
Τα οποία τι σχέση έχουν αυτά? Έχουν σχέση με το επόμενο σχόλιο ενός φίλου που λέει: τώρα κατάλαβα γιατί σου αρέσει το αμερικάνικα κόμιξ. Μου ήρθε από το eBay, μόλις μου ήρθε το eBay, ένα κόμιξ του θείου Σκρούτζ, τα πολλά πρόσωπα της Magic and the Spell του 75 και μου κόστησε μαζί με τα λοιπά. Και το καλύτερο είναι ότι το έφεσαι ήταν άδικτο, δηλαδή του άρεσε του φίλου πάρα πολύ, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Λέει, ήταν σαν να περίμενε κανείς 50 χρόνια για να το πουλήσει. Σαν να ήταν αδιάβαστο. Το μόνο κακό είναι ότι έκανε 3 μήνες για να έρθει. Καλά, αυτό είναι, δεν είναι, είναι τώρα με την κατάσταση με τον ιό και με όλη αυτή την ιστορία, αγαπητοί φίλοι, που έχει γίνει έτσι. Συνήθως δεν κάνει τόσο αργά. Κανονικά έπρεπε να είναι, έρχεται εδώ πέρα σε 3 εβδομάδες, ξέρω εγώ, το πολύ, άντε ένα μήνα. Αλλά με όλη αυτή την ιστορία, την ανομαλία, όλο το ταχυδρομείο και όλες οι μεταφορές έχουν κόλλησει, εργούν. Μου αρέσουν πολύ τα βίντεο σας, να είσαι καλά φίλε, μεγάλος υποστηριχτής. Οπότε αυτός ο φίλος προφανώς αναφέρεται, αγαπητοί μου φίλοι, να σε αυτό το κόμικ. Έτσι, να το δούμε. Να το. Τα πολλά πρόσωπα της Ματζίκα. Αυτό ίσως θα εννοεί ο φίλος. Εντάξει, για να δούμε πότε είναι αυτό. Αυτό είναι το 77. Προφανώς πήρε μια νωρίτερη έκδοση, έτσι, γιατί όπως σας είπα, αυτά εδώ είναι με 30 cents, μπορεί να πήρε την έκδοση με τα 20 cents, ας πούμε, γιατί τα επαναλαμβάνανε σε επανεκδόσεις, έτσι, αυτό είναι του 77. Λοιπόν, ορίστε λοιπόν, και αυτό εδώ, όπως βλέπετε, και αυτό είναι σε πολύ καλή κατάσταση, και λέει, καταλαβαίνω γιατί για πρώτη φορά πήρε στα χέρια του αμερικάνικο κόμιξ, ο φίλος φαίνεται και βλέπει την ποιότητα της εκτύπωσης, αλλά και τη συνολική επιμέλεια μέσα, έτσι. Κοιτάξτε εδώ πέρα λοιπόν. Δύο ιστορίες, Karl Barks, έτσι. Όπως βλέπετε, είναι ένα κόμικ από εκείνη την εποχή και μυρίζει Αμερική, έτσι. Και εδώ βλέπουμε και τα άλλα, πώς ήταν λοιπόν τα αμερικάνικα κόμικ που διαβάζαν τα παιδιά στην Αμερική εκείνη την εποχή και τα ελληνικά όμως δεν ήταν παρά φτηνές απομιμήσεις. Καλά, εδώ στην Ελλάδα μόνο το μεγάλο Μίκη μπορείς να πεις ότι είχε κάτσει κάπως, έμοιαζε με αυτά, για το μικρό Μίκη όπως είπαμε ήταν η απομίμηση του τοπολίνο σε μέγεθος και τα λοιπά. Έχει να κάνει το μέγεθος, έχει να κάνει, αγαπητοί πολλοί φίλοι, πάρα πολλοί παράγοντες. Εδώ πίσω βλέπουμε και κοιτάξτε, έχει και διαφημίσεις. Καταλαβαίνεις στην Αμερική πώς ήταν τα πράγματα, κανείς. Να, ένα εδώ πέρα το βλέπετε, το τσάκωσα, τσαλακωμένο. Κοιτάξτε, τάκ, από την κακή αποθήκευση. Βιάστηκα και εντάξει, θα το φτιάξουμε μετά, να μην καθυστερούμε. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, τα αφήνω λοιπόν αυτά εδώ. Και άλλα λοιπόν, και σας έδειχνα αυτά τα οποία είναι άλλα αμερικάνικα. Δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι οι Αμερικάνοι αναγνώστες εκείνη την εποχή, πολύ πριν όπως σας έχω πει, από τη δεκαετία του 40, αγαπητοί φίλοι, και 50, που στην Ελλάδα υπήρχε φτώχεια, πόλεμος, εμφύλιος, γινότανε χαμός, αυτοί απολαμβάνανε τέτοια κόμιξ οι πιτσιρικάδες με προσιτή τιμή. Έτσι, κοιτάξτε εδώ λοιπόν, έτσι. Με προσιτή τιμή. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα αυτό είναι μεταγενέστερο. Μπορεί κάποιος τώρα στην Αμερική μπορεί να το βρει αυτό και μεταχειρισμένο ακόμα με πολύ λίγα ευρώ, 2-3 ευρώ. Καταλάβατε το οποίο, κοιτάξτε να δείτε ποιότητα εκτύπωσης και συνολικής επιμέλειας που έχει. Εντάξει. Η Αμερική λοιπόν είναι μια χώρα πολύ πιο μπροστά από εμάς, τουλάχιστον σας είπα, στον τομέα της διασκέδασης, δηλαδή του ελεύθερου χρόνου. Το σας έχω ξαναπεί. Τι θέλει ο άνθρωπος, δουλεύει σαν το σκυλί, διαβάζει, κάνει, αλλά ψάχνει να βρει. Βλέπουμε και το θαυμαστό σχόλιο του φίλου. Διαβάζει, περιμένει όμως λίγο να ζήσει στον ελεύθερο χρόνο του, να δει τηλεόραση, να δει ένα σύριαλ αγαπημένο, να πάει μια ταινία, να πάει με τους φίλους του βόλτα, να γελάσει κτλ. Ή να διαβάσει κόμικς τα οποία αυτά η Αμερική, αγαπητοί φίλοι, αυτή το pop culture, δηλαδή popular, λαϊκή. Τη λαϊκή αυτή κουλτούρα την είχε ανεπτυγμένη, έτσι, κοιτάξτε εδώ, κόμικα από εκείνη την εποχή. Βγήκε και στα ελληνικά αυτό, αλλά αν είναι δυνατόν, κοιτάξτε εδώ το ελληνικό, τι ωραία, το αμερικάνικο, κοιτάξτε τι ποιότητα μέσα, έτσι, εκτύπωση συνολικά. Στα ελληνικά ήταν θέμα τύχης, αν τα χρώματα συμπίπτουν να είναι ωραία, αλλά μην ήταν μετακινημένες οι πλάκες, ήταν κουνημένες, ό,τι θες γινόταν, αγαπητοί φίλοι, δεν ήξερες, εδώ ποτέ δεν υπήρχε λάθος στην τυπογραφία και στην εκτύπωση και ήταν πάντα, υπήρχε σταθερότητα, έτσι, κοιτάξτε εδώ, όλα αυτά είχαν βγει στα ελληνικά. Αλλά αν είναι δυνατόν τώρα, έτσι, το ελληνικό, έτσι, από τις εκδόσεις Ψαρόπουλος, ας πούμε, που το θυμούνται οι φίλοι που είναι στην ηλικία μου, ορίστε, που τα παίρνανε αυτά, έτσι, αν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε το αμερικάνικο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ τότε, αγαπητοί φίλοι, υπήρχαν περίπτερα, υπήρχαν ξένος τύπος, έτσι, ο οποίος έφερνε, τα είχα τύχει, τα είχα δει και προτιμούσα να παίρνω λοιπόν αμερικάνικα, παρόλο που είχαν την τριπλάσια τιμή, μάλιστα φίλοι, την τριπλάσια τιμή, μπορεί και τετραπλάσια τιμή, έτσι,
Και παρόλα αυτά όμως άξιζε τον κόπο, γιατί είχαν, όπως είπαμε, υψηλότερη ποιότητα. Αυτά λοιπόν με τα αμερικάνικα κόμιξ. Να και εδώ, αυτά είναι γερμανικά. Να δούμε τι γινόταν στη Γερμανία. Αυτά είναι γερμανικά και είναι από το 1998, δηλαδή πάνω από 22 χρόνια, 23, και έχουν μέσα ιστορίες του 95, το λέει εδώ πέρα. Επανατύπωση τευχών του 95, έτσι, copyright 1998, μετά από 3 χρόνια στη Γερμανία. Κοιτάξτε πως ήταν ένα γερμανικό κόμικ και κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι, πόσο κόστιζε το 1998, 1300 ευρώ. Αυτό ήταν πιο ενισχυμένο, είχε και μεγαλύτερη τιμή, μάρκα, ήταν τότε μάρκα, 7 μάρκα, αγαπητοί φίλοι, έτσι, τα οποία έκανε στα ελληνικά μαζί με τα μεταφορικά και όλα αυτά που λιόταν σε πρακτορείο, 1800 δραχμές, έτσι. Αν το κάνουμε σε ευρώ, είναι περίπου 5 ευρώ, ξέρω εγώ, εντάξει, 5-6 ευρώ, κάπου εκεί. 6 ευρώ, αγαπητοί φίλοι, περίπου, αυτό εδώ το τεύχος τότε, έτσι. Το οποίο εγώ όμως τότε, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν πιο πολύ αξία τα λεφτά, δηλαδή ήταν σαν να λέμε ακόμα, σαν 8-9 ευρώ. Έκανε τόσο ακριβά. Αυτά έγινε ένα λάθος, κάποιος ήθελε να μου τα κάνει δώρο, νόμιζε, δεν ήξερε ξένη γλώσσα, τα είδε ότι είναι στα ξένα, αλλά και σου λέει, πού να φανταστεί ότι είναι γερμανικά, και μείνανε από τότε σουβενίρ, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι, αυτά τα κόμικ. Κοιτάξτε μέσα λοιπόν, ένα παράδειγμα γερμανικού κόμικ από εκείνη την εποχή. Εντάξει, εδώ κοιτάξτε, έχει σε ανατύπωση απείραχτη το τότε εξώφυλλο, αλλά μέσα το εσωτερικό είναι απλώς μετάφραση στα γερμανικά και με διαφορετική εκτύπωση, έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπετε και οι Γερμανοί, καλά δεν παίζονται οι Γερμανοί και αυτοί στην ποιότητά τους, έτσι, σε όλα, αγαπητοί φίλοι. Γενικά μόνο η Ελλάδα έχει, όπως έχουμε πει ξανά, έτσι, παρόλα αυτά που τώρα η Καθημερινή και η εκδόση Τερζόπουλος παλιότερα, έτσι, κακά τα ψέματα, είχε μια καλή ανεχτή ποιότητα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, να πάμε λίγο παρακάτω, έτσι, αγαπητοί μου φίλοι. Ας πάμε λίγο παρακάτω, βλέπουμε εδώ διάφορα, λοιπόν, που έχω το χαρτί με τα σχόλια, να το, αυτό, πάμε στο τελευταίο σχόλιο. Από την αλήθεια θέλω το εξής, το Mickey Mouse είναι κακό, αλλά εμένα προσωπικά ένα έχω διαβάσει και μου έχει μείνει, προφανώς λέει αξέχαστο, το Χριστουγεννιάτικο τεύχος της Καθημερινής 237, δεν ξέρω γιατί, αλλά το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω και δεν το βαριέμαι. Λοιπόν, αυτός ο φίλος με αυτά που λέει, επιβεβαιώνει τον κανόνα. Έχει, λέει, δηλαδή, γενικά το θεωρεί κακό, αλλά ένα τεύχος μόνο λέει ότι του άρεσε πολύ και το διαβάζει και δεν διαβάζει. Που σημαίνει ότι αυτό το τεύχος είναι εξαίρεση. Δηλαδή αυτό του αρέσει. Όλα τα άλλα, μόνο σε αυτό νιώθει ότι το βγάζει, το διαβάζει και το ξαναδιαβάζει. Ενώ όμως, αγαπητέ φίλε, εγώ, ας το πούμε τότε πέρα αυτά, δεν ξεχωρίζω κανένα. Όλα, πίστεψέ με, έχουν κάτι το ιδιαίτερο και κανένα από αυτά είναι καλό να μην σου λείπει. Γιατί όλα ήταν έτσι. Λίγα ξεχωρίζανε, λίγο πάνω, λίγα κάτω, αλλά πάντα όλα ήταν ενδιαφέροντα. Και τούτο εδώ και τα λοιπά. Και όλα έτσι, και εδώ για αυτά από αυτές τις ιστορίες που είχε εδώ μέσα, να είσαι σίγουρος ότι όλες έχουν κάτι να πούνε διαφορετικό και είναι όλες ωραίες. Έτσι. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα για να σου αρέσει ένα, λοιπόν, επιβεβαιώνεις τον κανόνα. Ότι είναι γενικώς αδιάφορα και όχι, δεν λέει κανείς να τα έχει, να τα διαβάσει, να τα θυμάται κτλ. Μπας περίπτωση. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ρεζουμέ, έτσι, της ιστορίας. Τώρα φαντάζομαι όμως ότι, να φανταστείτε ότι στην Αθήνα που φαντάζομαι ζει ο πολύς ο κόσμος, οι πιο πολλοί που ασχολούνται με κόμιξ, αγαπητοί φίλοι, βρίσκουν, φαντάζομαι, και τέτοια, ή εν πάση περιπτώσει προσπαθούν να τα βρούνε, θα υπάρχουν κομιξάδικα, δεν ξέρω τι τιμές παίζουν, κανείς δεν ασχολείται σαν και εμάς, αγαπητοί φίλοι, με τα λίγα τις καθημερινές. Έτσι, δεν είμαστε μόνο εμείς που βλέπουμε το βίντεο αυτό, αγαπητοί φίλοι, πιο πολλοί φίλοι δεν ασχοληθούν καθόλου, διαβάζουν, ψάχνουν, ανακατεύουν, περπατάνε και βρίσκουν κόμιξ από εδώ και από εκεί, έτσι, να είστε σίγουροι για αυτό το θέμα, έτσι. Λοιπόν, και σας τελειώνω εδώ, ήρθα να μου κάνει ένα δώρο ο κύριος διευθυντής του MyComicGR, του είχα πει, εκφράσει ότι εκείνα εκεί της Βαβέλ, τα μεγάλα σε μέγεθος κόμιξ αυτά εδώ μου αρέσανε, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και μου στέλνει ένα αυτό εδώ, το οποίο και εγώ το καθάρισα, αγαπητοί φίλοι, ήταν ελερωμένο. Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι σε άριστη κατάσταση, τώρα τις έχω φτιάξει, αλλά όμως, εγώ το είχα, δηλαδή μου έστειλε ένα δώρο και από εδώ που μου έστειλε, αγαπητοί φίλοι, έτυχε να το έχω. Το δικό μου φυσικά δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, αγαπητοί φίλοι, το είχα επισκευάσει, έτσι, να το βγάλω να το δούμε, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ήταν ευχαλασμένο εδώ, το βλέπετε στη ράχη κτλ.
που σημαίνει ότι ήταν ένα διαβασμένο τεύχος, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι ήταν διαβασμένο και ξαναδιαβασμένο από μένα και τον αδερφό μου που το είχε πάρει, είναι του 1900, αγαπητοί μου φίλοι, 85, έτσι υπάρχει εδώ πέρα το copyright, έτσι, να το δούμε, να το, 1985, από τη Βαβέλ Comics, τα οποία βγάζει, έχει βγάλει πολλά άλμπουμ τέτοια μεγάλα, Ιταλών κυρίως, με ερωτικό ίσως προσανατολισμό, αλλά οπωσδήποτε περισσότερο της περιπέτειας. Αυτό λοιπόν το είχα επισκευάσει, το είχα στην άκρη και μου λέει να μου κάνει ένα δώρο. Ορίστε λοιπόν, και τι δώρο μου κάνει το ίδιο, τόσο τυχερός είμαι. Αυτό όμως είναι σε άρεστη κατάσταση, όπως βλέπετε, είναι κυριολεκτικά απόλυτο και αδιάβαστο. Έτσι, ήταν λίγο το εξώφυλλό του, κοιτάξτε, συγκρίνεται τότε που το έχω βγάλει, κοιτάξτε και τα δύο δίπλα-δίπλα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τη διαφορά, αλλά οπωσδήποτε αυτό εδώ είναι πιο καθαρό και η φύση στο εξώφυλλο σε αυτό εδώ είναι τούτο εδώ, είναι σε άρεστη κατάσταση, αγαπητοί μου φίλοι. Κοιτάξτε και αυτά εδώ, έτσι πίσω. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα το επιστρέψω για να το δώσω σε κάποιον άλλο φίλο που θα το έχει ανάγκη και θα του αρέσει, γιατί είναι αμαρτία, έτσι, και εγώ θα κρατήσω το δικό μου, το παλιό, έτσι. Οπότε με αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, τελειώσαμε και αυτό το βίντεο, έτσι, και μην ξεχνάμε πάντα το μήνυμα που μας αντιπροσωπεύει, έτσι. Αυτά λοιπόν, καλό τριήμερο να έχετε σε αυτό που θα έρθει τώρα της Κυριακής και ελπίζω να μπορέσω να φτιάξω και ένα βίντεο, έτσι. Διακοπές δεν πάω εμείς, δεν κλείνουμε ποτέ εμείς τα κόμιξ εδώ πέρα, αγαπητοί φίλοι, έτσι. Λοιπόν, αυτά και τα ξαναλέμε, να είστε όλοι καλά.